Τα έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα του τελευταίου τριημέρου από το βράδυ της Παρασκευής έως και την Κυριακή δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα σε όλο το επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο Τη Περιφερειακή Ενότητα Ετολοκαρνανία και ιδιαίτερα στου Δήμου Αγρινίου, Μεσολογίου, Θέρμου, Αμφιλοχία, καθώ και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στου ποταμού Ήναχο και Αχελό, ενώ υπήρξαν υπερχιλήσει στα ρέματα Μακρινία, Παραβόλα, Ερμίτσα και στον κάμπο Λουτρού Αμπελακίου. Από την πρώτη στιγμή, ο μηχανισμό Περιφερειακή Ενότητα Ετολοκαρνανία επιστρατεύτηκε, προκειμένου την αντιμετώπιση των δύσκολων κατολισθητικών φαινομένων που έλαβαν χώρα σε όλο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Στο κύριο επαρχιακό οδικό δίκτυο έχει ήδη γίνει διάνοιξη στο μεγαλύτερο μέρο του και έχει δοθεί πρόσβαση στου κατοίκου. Συγκεκριμένα, όπω αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου, ο μηχανολογικό εξοπλισμό εργάζεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στη θέση Κλεισούρα, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Καρπενισίου και στι επαρχιακέ οδού. Εμπεσό, Περδικάκι, Βρουβιανά, Αυλάκι, Καλυθέα, Λαμπύρι, Όρια Νομού, Χαλίκι, Αγία Παρασκευή, Καλυθέα, Σπαρτιά, Ρετσινά, Ελληνικά, Φραγκουλέικα, Διασταύρωση, Σικιά, Ζευγαράκι, Παπαδάτε, Κάτω Κεράσοβο, Άνω Κεράσοβο, Παλαιοκαριά, Κυραβιένα, Δρυμώνα, Νεροσύρτη, Ξερολίβαδο, Φτελιά, Παραβόλα, Περιστέρι. Σε σχετική δήλωσή τη, η Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακή Ενότητα Ετολοακαρνανία Χριστίνα Σταρακά ανέφερε από την πρώτη στιγμή τόσο ο Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα όσο και όλοι μα με όλο το στελεχιακό δυναμικό και τον εξοπλισμό της περιφέρειας Ζητικής Ελλάδας, βρεθήκαμε στα πάρα πολλά σημεία της ετολοκαρνανίας που επλήγησαν από τη Θεομηνία. Αυτή τη στιγμή έχουν αποκατασταθεί τα περισσότερα προβλήματα, ενώ δίνουμε τη μάχη μαζί με τους Δήμους για την αποκατάσταση και των υπολείπων. Θα συνεχίσουμε τη μάχη μέχρι να αποκατασταθεί η πρόσβαση παντού. Παράλληλα από την Περιφερειακή Ενότητα Ετωλοκαρνανίας ενημερώνονται οι πληγέντες για τις αιτήσει όσον αφορά την καταγραφή ζημιών που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις τους καθώς και οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους. Ειδικότερα, στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται, σα ενημερώνουμε ότι έπειτα από επικοινωνία με το Δήμο Αγρινίου καθώς και με το Δήμο Μεσολογίου, οι οποίοι έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη και μετά από τη σύσταση τη Επιτροπή για την Καταγραφή των Επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τα πλημμυρικά φαινόμενα, με απόφαση τη Αντιπεριφερειάρχη κυρία Σταρακά. Οι πολίτες των οποίων έχουν πληγεί επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στις παρακάτω διευθύνσεις και τηλέφωνα για να καταθέσουν αιτήσει καταγραφής των ζημιών. Για το Δήμο Αγρινίου στη διεύθυνση Ζαγκλή 25 και στα τηλέφωνα 26413-60331 και 26413-60333 από τη Δευτέρα και σε 24 ώρη βάση. Για το Δήμο Μεσολογγίου στη διεύθυνση Σταυροπούλου 31 και στα τηλέφωνα 2631363431 και 2631363417 από τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου από 11 το πρωί έως και 2 και καθημερινά από τις 9 έως τις 2 το μεσημέρι. Όσον αφορά τι καταστροφέ του ζωικού πληθυσμού και των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή αντίστοιχα καταστροφέ φυτική παραγωγή και προβλήματα που έχουν σημειωθεί στο πάγιο κεφάλαιο των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, καθώ επίση και σε περιπτώσει καταστροφή αποθηκευμένων προϊόντων, οι πολίτε θα πρέπει να απευθύνονται στον ΕΛΓΑ, στη Διεύθυνση Καλέργη 24 Αγρίνιο και στα τηλέφωνα 2641 και 2641 048 702 ίστους κατά ανταποκριτές του ΕΛΓΑ. Στι πλημμυροπαθεί περιοχέ του νομού Ετωλακανανία, όπου εκατοντάδε σπίτια και καλλιέργειε έχουν πλημμυρίσει, περιόδευσε το Σάββατο κλιμάκιο τη Τομεακή Επιτροπή Ετωλακανανία του ΚΚΕ, με επικεφαλή στον Νίκο Μωραή, τη βουλευτή του κόμματο. Κατά τη διάρκεια τη περιοδία, αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου, το κλιμάκιο του ΚΚΕ συνομίλησε με κατοίκου. Όπω επισημάνθηκε από όλε τι πλευρέ, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή από τι έντονε βροχοπτώσει που δημιούργησαν εκτεταμένες καταστροφές σε βασικές υποδομές, κατοικίες επαγγελματικό εξοπλισμό, φυτικό, εκατοντάδες στρέμματα βαμβακιού, αρκετά στρέμματα ρυζιού στις εκβολές του Αχελόου και ζωικό κεφάλαιο σε διάφορες περιοχές, τόσο στο Δήμο μεσολογίου, στα δημοτικά διαμερίσματα μεσολογίου Ετολικού και στις τοπικές κοινότητες Αγίου Γεωργίου, Κατοχής, Νεοχωρίου, Ευηνοχωρίου, Αγγελοκάστρου, Αγίου Θωμά και Σταμνών, Όσο και στο Δήμο Αγρινίου, που πλημμύρισαν μέχρι και κεντρική οδή τη πόλη, και στο καινούργιο, στο Πανετόλιο, την Παραβόλα, στη Μακρινία και ειδικά στο ζευγαράκι, όπου έχει κλείσει ο δρόμο όπω και στι παπαδάτε από υπερχιλήσει ρεμάτων. Στι συναντήσει εκφράστηκε η οργή και αγανάκτηση των κατοίκων που έχουν αφαιθεί στο έλεο των καιρικών φαινομένων, κατήγγειλαν τον εμπεγμό τη κυβέρνηση, περιφέρεια και τη Δημοτική Αρχή, που παρά τι υποσχέσει σε προηγούμενε πλημμύρε δεν έκαναν απολύτω τίποτα. Ο Νίκο Μωραήτη κατήγγειλε την αδιαφορία τη κυβέρνηση. Τόνισε τα πλημμυρικά φαινόμενα για ακόμη μία φορά αποδεικνύουν πω ο καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξη και η Ευρωπαϊκή Ένωση που θωρακίζει την κερδοφορία των ομήλων, δεν μπορούν να οδηγήσουν στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα δεν προχωράνε γιατί το κέρδο των κατασκευαστικών μονοπωλιακών ομήλων εξυπηρετείται περισσότερο σε άλλου τομεί. Το ΕΣΠΑ και στη συνέχεια του το ΣΕΣ δεν εντάσσουν και δεν εγκρίνουν τέτοια αναγκαία έργα που εξυπηρετούν τι κοινωνικέ ανάγκε, γιατί δεν οδηγούν σε ικανοποιητική κερδοφορία για τα μονοπόλια.